Λοιπόν, κύριε Σιδηχάκη, τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια περίπτωση που θα κατατεθεί μια τέτοια πρόταση από το. Καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει πόρισμα. Το έχει πει στον εισαγγελέα. Για το έγκλημα των Τεμπών. Αποδίδει πολιτικές και ποινικές ευθύνες, παρόλο που μας είχαν κατηγορήσει ότι η πρόταση του ΚΚΕ για Εξεταστική Επιτροπή αφορούσε μόνο τις πολιτικές ευθύνες. Αφορά και τις ποινικές ευθύνες. Με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης κτλ. Από αυτή την άποψη δεν έχουμε κανένα θέμα να στηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκύψει από εδώ και πέρα που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπενθυμίζω επίσης ότι το ΚΚΕ είχε ψηφίσει και την πρόταση προανακριτικής επιτροπής που είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ βέβαια δεν ψήφισε την Εξεταστική Επιτροπή του ΚΚΕ. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε τελευταία στιγμή για να μην εξευτελιστεί. Να το πω έτσι ομά. Δική σας τώρα, από εκεί και μετά, να και γνωρίζουμε, γνωρίζουμε και γνωρίζουν και όλοι ότι σύμμαχος της κυβέρνησης είναι αυτός ο νόμος της συγκάλυψης. Ποιος νόμος? Και της ατιμωρησίας. Είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό το λέει το Σύνταγμα. Κάποτε, κάποτε όμως και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με επανειλημμένες προτάσεις του ΚΚΕ. Άρα εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες. Σε κάθε περίπτωση αυτός που πραγματικά που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και να αποκρούσει τις οποιασδήποτε προσπάθειες απόκρουσης, συγκάλυψης μάλλον, είναι ο λαϊκός παράγοντας. Μέχρι. Μέχρι σήμερα αυτό είναι. Με ποιο τρόπο, θα ανατρέψουμε το Σύνταγμα? Ακούστε με να σας πω. Το λαό να ανατρέψει το Σύνταγμα. Εμείς δώσαμε μία υπόσχεση. Το έγκλημα των Τεμπών να μην θαυτεί. Μέχρι σήμερα λοιπόν το γεγονός ότι δεν έχει θαυτεί. Θα γίνει δίκη οφείλεται, σε δύο μήνες. Οφείλεται τα πολιτικά πρόσωπα μιλάμε. Στην πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή. Αντόπουλος Καραμαλής. Άσχετα εάν η κυβέρνηση άρον-άρον επιχείρησε να κλείσει την υπόθεση. Θα σας υπενθυμίσω ότι είχαμε κάνει πρόταση για συγκεκριμένους σοβαρούς μάρτυρες. Αρνήθηκε η πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή. Έκλεισε άρον-άρον χωρίς να συζητήσουμε τις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος των Τεμπών. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ καν δεν συζητήθηκε το θέμα του μπαζώματος. Ένα λεπτό, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά το ακούμε στα τηλεοπτικά δίκτυα, καθημερινά ακούμε τις αναλύσεις σας. Άλλος λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς. Υπάρχουν διαφορετικές. Για τα Τέμπη. Δεν είναι καινούριο, δεν λέμε κάτι καινούριο εδώ τώρα. Του μπαζώματος θα τεμπεινώ ή τι γίνεται? Όχι, τα πάει όλο το θέμα, το πακέτο αυτό. Έτσι. Άσε ρε που οι περισσότεροι υποκρίνεστε ότι έχετε στενοχωρηθεί πολύ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Θα το ξεπεράσω αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι υποκρινόμαστε? Γιατί εγώ αυτό δεν το. Δεν υποκρίνονται ορισμένοι ότι στενοχωριώνται. Δεν με τρελάνετε τώρα. Εγώ βγαίνουν και χύνουν δάκρυα. Όπως και εσύ που έχουμε παιδιά, εγώ νιώθω δέος απέναντι στους γονείς αυτού. Για τη γενιά μας. Τη γενιά τη δική μου η οποία έχασε. Ήταν και μεγάλη Κυριακή. Δεν ήταν μόνο γενιά δική σας. Ήταν και εξιντάρι. Τι είναι αυτή δηλαδή για τα σκουπίδια? Για κάθε γενιά. Για κάθε γενιά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σιδηχάκη. Το διακύβευμα το πολιτικό για εσάς ενώπιον των ευρωεκλογών ποιο είναι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών είναι ένα κριτήριο ψήφου. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα θέμα είναι αυτό. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ή θα δώσει τεράστιο, λαός, μεγάλο και έχοντας την εμπειρία του, όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στην πενταετία από τις προηγούμενες ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, συνολικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όλα αυτά τα χρόνια, για μην σας βάλω δεκαετία, δωδεκαετία ή δεκαπενταετία, έτσι, έχει αποκτήσει μια εμπειρία για τα βάσανα τα οποία περνάει. Μα θέλετε η ακρίβεια, μα θέλετε η εξευτελιστική μισθή που φτάνει στο επίπεδο τώρα η κυβέρνηση να μιλάει για κατώτατους μισθούς που ούτε καν δεν προσεγγίζουν τα επίπεδα προ-δεκαπενταετίας. Τι ζητήματα να βάλουμε? Σε κάθε περίπτωση ή θα δώσει ο λαός τη συγκατάθεσή του και θα επικροτήσει αυτή την αδιέξοδη πορεία που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες που έχουν πάει στα τάρταρα στην πλειοψηφία του λαού, βέβαια, ή μιλάτε, θα στείλει ηχηρό μήνυμα. Εσείς μιλάτε και εκ του ασφαλούς. Θα σας πω γιατί. Η χώρα γιατί πρέπει εσείς να κυβερνηθεί. Παρακαλώ κύριε Λομπέρδο, γιατί ασφαλώς, θα σας πω γιατί. Πολιτικά το λέω. Όλοι προβάλλουν το πολιτικό τους. Πολιτικά το πολιτικό διακύβευμα. Ένα λεπτό, γιατί το λέω. Όχι, ναι, εντάξει, γιατί το λέω, διότι εσείς δεν θέλετε αυτό το πολίτευμα που έχουμε. Κατά συνέπεια, η κριτική που κάνετε στο πολίτευμα είναι
μια κριτική, εντάξει, σε ένα πλαίσιο. Δεν νομίζετε ότι είναι και τόσο εύκολο. Ορίστε. Μην νομίζετε ότι είναι και όχι, τόσο δεν είναι εύκολο. Γιατί να αλλά δεν το θέλετε. Να σταθείς απέναντι σε ένα. Σε μια αστική δημοκρατία, λοιπόν, πώς μπορεί να επιτύχει το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτές τις αλλαγές. Σε μια αστική δημοκρατία την οποία δεν τη δέχεστε. Σε μια αστική. Και καλά κάνετε, δικαίωμά σας. Δεν το λέω αυτό ως αρνητικό. Το λέω ως ιδεολογική πλατφόρμα στην οποία κινείστε. Είναι εύλογο το ερώτημα. Δεν το δέχεστε. Είναι εύλογο. Το Σύνταγμα τώρα το επικαλούμε, το επικαλείστε, αλλά επί της ουσίας θέλετε ένα λαϊκό Σύνταγμα, ένα διαφορετικό Σύνταγμα. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί αυτά να επιτευχθούν που λέτε. Όταν αυτό το καθεστώς για το οποίο μιλάμε είναι τελείως διαφορετικό με τις απόψεις. Καταρχήν για το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Όχι, το ρωτάω αυτό, συγγνώμη, αλλά είναι. Βεβαίως. Όχι, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Καταρχήν, σε σχέση με το διακύβευμα των ευρωεκλογών, ή θα αποδεχτεί ο λαός αυτό που σήμερα συμβαίνει, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει. Ναι, εντάξει. Έτσι, ή θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκηση στις κυβερνήσεις. Ωραία. Και να κάνει μια διαφορετική επιλογή. Ποια είναι η επιλογή. Για όλα τα θέματα όμως. Για, όλα τα για θέματα. Ένα θέμα. Βεβαίως, για όλα τα θέματα. Τώρα τι να σας πω. Εδώ οι αγρότες κατέβηκαν μέχρι το Σύνταγμα για την κοινή αγροτική πολιτική που ψήφισαν όλοι μαζί. Η νεολαία κατέβηκε στους δρόμους για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλω ο Νίκος τώρα. Ο λαός της Κρήτης κατεβαίνει για την υγεία. Αλλά δεν σας απάντησα σε αυτό. Εμείς θέλουμε ο λαός να πάρει τη μεγάλη απόφαση να συμπορευθεί μαζί με το ΚΚΕ. Για άλλο καθεστώς, ναι. Το απέδειξε σε μεγάλο βαθμό στις προηγούμενες δημοτικές, περιφερειακές και βουλευτικές εκλογές ότι υπάρχει ένα τέτοιο ρεύμα προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι. Είναι αλλιώς. Αλλά αγάλι-αγάλι γίνεται, λέει, η αγκουρίδα μελή. Άλλο αυτό. Ναι. Που σημαίνει τι. Να επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης που θα απορρίψει τα κέρδη των λίγων. Για να μπορεί να σώσει τις ζωές του, τη ζωή του. Μιλάει. Σας καταθέσατε, πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, κατηγορητήριο, δηλαδή το πόρισμά σας στη δικαιοσύνη. Τώρα επανέρχεται το ζήτημα της σύστασης προανακριτικής. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ. Μπορεί και εσείς να πάρετε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία για να γίνει προανακριτική. Στις αντίστοιχες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όταν συζητιόταν η πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είχαμε συμφωνήσει. Είχαμε πει ναι, μπορούμε να τη στηρίξουμε την προανακριτική. Και τώρα λοιπόν, οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει προς την αποκάλυψη των αιτιών στις πολιτικές και ποινικές ευθύνες, βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να το στηρίξουμε. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ εσείς έχετε και τον κύριο Σπίρτζη όμως. Δηλαδή η προανακριτική που θα προτείνετε εσείς θα είναι να πάει και ο κύριος Σπίρτζης και ο κύριος Καραμαλής. Στις πολιτικές ευθύνες που αποδίδουμε μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα μεταξύ των οποίων και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σπίρτζης. Και στις ποινικές. Είναι ξεκάθαρο το κουκουέ. Ναι, είναι και στις ποινικές. Προσέξτε. Και ποινικές. Και στις ποινικές. Άρα στην προανακριτική θα πρέπει να είναι και ο κύριος Σπίρτζης μέσα. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά στο θέμα των πολιτικών ευθυνών. Για συμφωνεί αυτό όμως. Ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης. Α, το έχει παραγραφεί. Όσο σημαντικό είναι το θέμα των ποινικών ευθυνών, άλλο τόσο είναι και οι πολιτικές ευθύνες. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Και οι πολιτικές επιλογές και οι πολιτικές ευθύνες είναι που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Ποιο. Να ρωτήσω κάτι. Η αιτία των αιτιών ποια είναι. Η απελευθέρωση των συνδρομών που οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση της απαξίωσης. Θέλω αυτό να το σχολιάσετε. 50 χρόνια, όσο θυμάμαι εγώ δηλαδή, και γιατί εγώ ήμουν το 1974, 16 χρονών ήμουν. Κάποιοι δεν ζούσαν από εδώ το πάνελ. Εγώ ήμουν 16 χρονών όμως. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω δει να γίνονται επενδύσεις σοβαρές στο σιδηρόδρομο. Ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς. Ένα περιβαλλοντικό μέσο. Σε αυτό έχετε περιβαλλοντικό, εξόχως. Ένα λεπτό, μην βιαζόστε. Είσαστε όλοι εδώ, όσοι κυβερνήσατε, αυτοί δεν κυβερνήσατε, είσαστε υπόλογοι, αυτό που θα πω. Ένα μέσο λοιπόν λαϊκό, ένα μέσο για τους νέους. Εγώ το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ μεταξύ μας στο τρένο, όταν ήμουν στο στρατό δηλαδή. Είναι το πιο λαϊκό μέσο. Λοιπόν, και δεν έγινε μια σταγόνα επένδυσης, μόνο στους αυτοκινητόδρομους. Ναι, ναι. Το οξύμορο, ξέρετε ποιο είναι. Ναι. Να μπορείς να πληστηριάζεις ηλεκτρονικά τα σπίτια των ανθρώπων και να μην μπορείς να βάλεις τα ηλεκτρονικά συστήματα στους σιδηροδρόμους. Θα σας πω κάτι το οποίο θέλω να το, αυτές είναι να το πω σε όλους σας. Και των τριών. Γι' αυτό θα σας πω κάτι. Γι' αυτό γίνεται η συζήτηση για να πάει το τρένο στην Πάτρα. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι επαρχιωτάκη. Είμαι την Πάτρα είμαι εγώ. Μεγάλη πόλη, βέβαια. Νομίζουν ότι είναι επαρχία. Λοιπόν, είμαι επαρχία. Λοιπόν. Και γινόταν η συζήτηση αυτή το τρένο. Και θα ήταν, λέει, θα έκανε το τρένο να έρθει μία ώρα να πάει, και να πάει στην Αθήνα και να έρθει στην Πάτρα μία ώρα. Οι συμφέροντα, όλοι και οι τρεις, τα υπηρετήσαν, όχι εσείς δεν υπήρχατε τότε,
τα υπηρετήσανε για να μην πάει το τρένο στην Πάτρα. Γιατί? Γιατί κάποιοι που είχαν κτήματα δεν τα δίνανε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πολλά τέτοια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Το μετρό δεν έχει. Και θυμάμαι το συγχωρεμένο τον Κοσιόνι, τον βουλευτή σας, τον γιατρό. Τον Κοσιόνι θα θυμηθώ. Που φώναζε για τα συμφέροντα και τον απαξιώνανε. Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν την Αχαΐα, ο γιατρός. Ο θαλμίατρος. Τσάμπα έβλεπε όλη την Ελλάδα και πηγαίνανε. Κανονικός, κομμουνιστής. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ιστορία έχει τέτοιο παρελθόν. Τώρα το συζητάμε βεβαίως γιατί έχουμε τα 57 θύματα, 57 ψυχές που θέλουν δικαίωση. Να πούμε κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να κάνει το κορόιδο. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν απαξιώθηκε. Γιατί απαξιώνεται. Απαξιώθηκε ο ΣΕ. Δεν είναι μόνο η περιουσία του. Τριχοτομήθηκε ο ΣΕ. Παραχωρησιούχοι. Έχουν τεράστια χρήματα. Αρχοθετούν οι παραχωρησιούχοι. Διπλασιά και Ιγνατία όντω το τίμημα. Να μιλήσουμε κι εμεί. Άστον να μιλήσει καλά, λέει. Να μιλήσει κι ένα κομμουνιστή κανονικό. Αποδυνάμωσαν τον ΣΕ. Τον τριχοτόμησαν. Κατάτμησαν τι συμβάσει για να μπορούν να βολέψουν όλα τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αποδυνάμωσαν τον ΣΕ από το προσωπικό. Εκατοντάδες εργαζόμενοι. Αλλά είχε και περισσευούμενους. Είχε και περισσευούμενους. Για να σας το καταλάβετε, 8 θηροί στην βάρδια. Οι περισσευούμενοι είναι και το αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής. Δεν λέω όχι εγώ. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι ποιοι περισσεύανε ή πόσοι πρέπει να ήταν. Με βάση τις ανάγκες που είχαν οι σιδηρόδρομοι, θα έπρεπε να γίνεται και η επιλογή προσωπικού που θα έπρεπε να είχε. Πέραν προσωπικό ερήμη δηλαδή. Πέραν κόσμο ερήμη. Είναι διαχρονικά. Τώρα, το γιατί μιλάνε για τη σύμβαση 7-17 είναι ακριβώς για να αποφύγουν το σύνολο των κόστων της σύμβασης. Πόσο ήταν η 7-17, 100 εκατομμύρια πόσο ήταν? Τόσο περίπου ήταν. 110. Αλλά δεν μιλάμε για... Αν ήρθαν 130 μετά τη συμβολή που πέρασε ο Καραμαλής. Η σύμβαση 7-17 αφορούσε την οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για την οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα. Μάλιστα. Με πολιτικές συγκεκριμένες. Τώρα πάμε. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για αριστερά να μην την προσδιορίσουμε γεωγραφικά. Γιατί αριστερά λέει και ο κύριος Μαμπλάκης ότι είναι, αριστερός λέω και εγώ ότι είμαι, αλλά αριστερός. Εγώ ζητάω... Δεν λέτε κομμουνιστής. Ναι. Άλλο. Μπορεί κάποιος να με αποκαλέσει αριστερό, θα του πω γιατί με αποκαλέσει. Όχι, δεν καλέσετε. Ξέρετε να δείτε, εγώ όμως ζητάω την ανατροπή ενός ολόκληρου κοινωνικο-οικονομικού. Ξέρω, μα αυτό λέω, ναι. Εμείς λέμε καθαρά και εξάστερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει, ανατρέπεται. Δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, γιατί ποτέ δεν ήταν καλύτερη. Χειρότερη μπορεί να γίνει. Όχι, αυτό είναι μια άλλη θεωρία τώρα. Αυτή είναι μια άλλη κοσμοθεωρία. Όχι, δεκτή, δεν είναι κοσμοθεωρία. Δεκτή, δεν συμφωνούν. Μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Διαχρονικά, σοσιαλδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και ακολούθησαν ακριβώς την ίδια πολιτική να υπηρετήσουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τις πολυεθνικές. Θα μου πείτε, σύρονται πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Εντάξει, δεν είναι μικρά παιδιά, ούτε είμαστε μια παιδική χαρά. Ο σοσιαλισμός δεν πέτυχε. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ. Και ΝΑΤΟ καταδυναστεύουν τους λαούς, επιβάλλουν στιγμή φορολογία στους λαούς και την ίδια στιγμή έχουμε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές. Έχουμε αναβαλόφαινο φόρο στους τραπεζίτες, οι offshore εταιρείες ανύπαρκτες κτλ. Οι τριγωνικές συναλλαγές κανείς δεν τις ελέγχει. Άρα λοιπόν, ποιος υπηρετεί αυτό το σύστημα, το κράτος δικαίου, όπως μας λέει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Δεν είναι αυτά τα πολιτικά κόμματα που υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα που μόλις ανοίξει το καπάκι βγαίνει όλη αυτή η δυσοσμία, όπως η υπόθεση των τεμπών, όπως οι παρακολουθήσεις, όπως γίνεται τώρα και με την ψήφο των αποδήμων του εξωτερικού που μόλις ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αμέσως πριν αλέχτωρ λαλήσει η κυρία Σιμακοπούλου και όχι μόνο η κυρία Σιμακοπούλου, πόσοι άλλοι ευρωβουλευτές έχουν διακινήσει, έχουν διακινήσει μέσω email τα προσωπικά δεδομένα. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη στόχευση σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και η ψήφος του ΚΚΕ είναι ψήφος ρήξη και ανατροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Πώς το θα είστε ευχαριστημένοι να πάρετε?
Γιατί έχετε ανέβει τώρα, έτσι. Έχουμε ανέβει. Έχετε ανέβει, ναι. Βεβαίως, ποτέ στο ΚΚΕ δεν κοιτούσαμε το ποσοστό. Όχι ότι δεν μας αρέσει. Μου λέτε ψέματα. Μας αρέσει. Πώς, θυμάμαι το 17%. 17% βήτα κατανομή. Επαναλαμβάνω. Βεβαίως και θα θέλαμε και, θα θέλαμε και ένα διψηφίο νούμερο. Βεβαίως. Ναι. Γιατί το δικαιούται. Γιατί το ΚΚΕ. Τι θέλετε. Είναι και η μόνη πολιτική δύναμη που από πού πιστεύετε ότι αντλείτε αυτή τη στιγμή ψηφοφόρους περισσότερο. Αντλούμε από τα εργατικά λαϊκά στρώματα γιατί που ψηφίζανε κάτι άλλο πριν. Τι ψηφίζανε. Είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Ο απλός κόσμος, ξέρετε, έχει κριτήριο. Πιστεύετε ότι από όλο το φάσμα το πολιτικό μπορείτε να πάρετε. Από όλο το πολιτικό φάσμα μπορούμε να πάρουμε. Γιατί, γιατί το κριτήριο για μας είναι αν αυτός είναι εργάτης, αν είναι αυτοαπασχολούμενος, αν είναι φτωχός αγρότης. Κατάλαβα. Δεν έρχεται ιδεολογικά μαζί. Δεν πρέπει να κρίνει ο κόσμος. Είναι η ψήφος της οργής που είπε και ο Κώστας. Δεν πρέπει να κρίνει. Όχι, αυτή δεν υπάρχει. Εδώ παίζονται πολύ σημαντικά θέματα και σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να γίνει. Ο Κουκουέ στις ευρωεκλογές θα πάει με όρους κινήματος. Ποιος? Με όρους κινήματος. Θέλετε να αλλάξετε το σύστημα. Αν έχετε, καταλαβαίνω. Θέλετε θα έχετε παρατηρήσει ότι όλοι αυτοί οι μεγάλες αγώνες. Εγώ διαφωνώ. Όλοι αυτοί οι μεγάλες αγώνες που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μα αγρότες, μα η νεολαία, μα στην υγεία. Πίσω από αυτή την ιστορία, βεβαίως ήταν η οργάνωση. Όλοι αυτοί ζητάνε λεφτά. Δεν θα κυβερνήσει, οπότε το γι' δεν ζητάνε λεφτά. Βλέπεις ότι θέλω να κυβερνήσει. Ο αγρότης δεν ζητάει γενικά λεφτά. Ζητάει εισόδημα για να μπορεί να μείνει στο χωράφι του. Εσείς το έχετε. Να μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του. Παράς υπάρχει. Βεβαίως. Σας τον είπα προηγουμένως. Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Να σταματήσουν οι τριγωνικές συναλλαγές. Ή να καταργηθεί. Να καταργηθεί. Γιατί σε ακόμα θα υπάρχουν. Το 2023 τα καθαρά έτσι. Κέρδη του τραπεζικού συστήματος ήταν στα 30 εκατομμύρια. Πες μου πόσο φορολογήθηκαν. Επήραμε 40 F-35. Κύριε Λοβέρδο, εδώ. Θα έχουμε Βόρεια Κορέα. Απέναντι σε αυτήν την προμαχία. Πήραμε 40 F-35 με 9 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 9 δισεκατομμύρια πού τα βρήκατε. Δεν είναι από το Ταμείο του Δημοσίου. Δεν είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Το εθνικό δυνάμιο της χώρας. Μπορείτε να μου πείτε. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μπορείτε να μου πείτε για οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές γιατί έχουν εθελοντική πολιτική. Γιατί εξοπλίζουμε την Ελλάδα για να προστατευτεί τους εχθρούς της. Ωραία. Δεν σας αρέσει αυτό το επιχείρημα. Να σας πω λοιπόν. Εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές. Από πού προκύπτει? Με 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Αναβαλώφεμενος φόρος στις τράπεζες. Πάρτε τα και δώστε τα στο φτωχό. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να υπάρξει συμπόρευση με το ΚΚΕ στη συνέχεια. Αυτό είναι. Όπως θα καταλήγαμε. Εκεί θα καταλήγαμε. Απορρίπτοντας τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τον τόπο και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο τη χώρα και το λαό μας, να υπάρξει πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Να είστε καλά, κύριε Συντυχάκη. Γιατί να σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Συντυχάκη, τον κύριο Καρχημάκη, Γιάννη Παλοβέρδο, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Θα το πάρεις το μήνυμα όμως στις ευρωεκλογές.